Θα μας μιλήσει σήμερα ο Σωτήρης ο Δένδες για ένα πρόγραμμα που συζητήσαμε και που θα κάνουμε μια προώθηση σαν Team 100 και μετά θα σας πω εγώ τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που αφορούν καθαρά τα προγράμματα της ομάδος. Οπότε, σας παραδίδω στο Σωτήρη να μας πει κάτι πάρα πολύ μου αρέσει αυτό σαν ιδέα. Χαλαρώστε, γιατί δεν είναι εκπαίδευση, είναι promotion. Και συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Επιβεβαιώστε μου ότι ακούγομαι, παρακαλώ. Θα κλείσω την κάμερα γιατί δεν θα ακουγόμαστε καλά, σίγουρα. Τώρα εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται κατά βάση στους κανόνες που λέγεται Have Fun. Πάντα ξέρετε ότι έχουμε τρία πράγματα. Have fun, make money, help people. Δηλαδή να περνάμε καλά, να βγάζουμε χρήματα και να βοηθάμε και άλλους ανθρώπους να μπορούν να περάσουν καλά και να βγάζουν χρήματα. Επομένως, θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε θέλουμε να το δούμε και από άποψη βημάτων. Αφορά το πρώτο βήμα, το όνειρο. Κάνει διακοπές. Τώρα είναι καλύτερα. Οι υπόλοιποι μ' ακούνε. Ωραία. Το θέμα λοιπόν είναι το πρώτο fan trip που έχει Team 100 και έχω την τιμή να το παρουσιάσω εγώ. Τι είναι το fan trip? Είναι ταξιδάκι όπως έχουμε και στην Αράχοβα. Το θέμα είναι ότι εδώ το οργανώνει η ομάδα σαν Team 100 και είναι fan trip εξωτερικού. Για να φανταστείτε ότι η Olympic Idea δεν έχει κάνει fan trip στο εξωτερικό. Και θα περιλαμβάνει ένα υπέροχο ταξίδι γύρω στις 10 με 12 μέρες στην Αμερική, στη Δυτική Αμερική, όπου θα επισκεφτούμε τις παρακάτω πόλεις Σαν Φρανσίσκο, θα κινηθούμε από εκεί και πέρα οδικώς προς Λος Άντζελες και στη συνέχεια στο Las Vegas. Τώρα πρέπει να πω, επειδή έχει τύχει να βρεθώ σε όλα τα μέρη με διάφορους τρόπους σε αυτά τα τρία, κάπου περισσότερο και κάπου λιγότερο, είναι υπέροχα. Σαν Φρανσίσκο. Εδώ έχετε μια φωτογραφία από το Σαν Φρανσίσκο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Θα αναφέρω μερικά στην πορεία. Το ταξίδι αυτό πρέπει να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα Νοεμβρίου του 2016 προς Δεκέμβριο. Ο λόγος που το κάνουμε από τώρα είναι για να είμαστε όλοι να ξέρουμε τι γίνεται και να οργανωθούμε και για να έχουμε και κάτι να πιάσουμε κάποια επίπεδα, να βγάλουμε χρήματα. Τώρα, κάποια πράγματα που μπορούμε να δούμε στο Σαν Φρανσίσκο. Μπορούμε να δούμε το Αλκατράζ. Για όσους δεν έχουν δει, παράδειγμα, την ταινία Ο Βράχος που έχει γυριστεί στο Αλκατράζ, είναι οι περίφημες φυλακές που είχαν στην Αμερική για να έχουν κρατούμενους. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησάκι, είναι από τα καλύτερα θεάματα που μπορεί να δει κάποιος. Όπως επίσης είναι η Golden Gate Bridge, είναι η γέφυρα που υπάρχει εκεί κοντά στο Αλκατράζ. Είναι, και πολλές φορές τη βλέπουμε και σε ταινίες να πέφτει, να μεγαλώνει, να κάνει, να γυρνάει. Έχει παίξει σχεδόν σε κάθε ταινία του Hollywood. Αν θέλουν να δείξουν κάποια γέφυρα, δείχνουν τη γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο. Πολύ ωραίο θέαμα επίσης και αυτό. Εδώ υπάρχει επίσης μια περιοχή που λέγεται Fields Wharf. Είναι από το 1950, από ό,τι έβλεπα, που εκείνη η περιοχή, οι ψαράδες, οι Ιταλοί είχαν αρχίσει να μαζεύονται. Πολύ γνωστή περιοχή, ιστορικό μέρος που σε αναζήτηση που έκανα κιόλας στο διαδίκτυο αφορούσε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορούμε να επισκεφτούμε να δούμε. Έχει και διάφορα πράγματα γύρω-γύρω και πιθανό να φάμε και περιήγηση. Το Camping Cars είναι αυτό που βλέπουμε στην οθόνη. Είναι μερικά λεωφοριάκια που είχαν μέσα που είχαν φτιάξει πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο για να κινούνται. Μερικά από αυτά τα έχουν κρατήσει, σαν τον οδοντοτό, φανταστείτε εδώ πέρα. Το έχουν κρατήσει, βέβαια τα έχουν περιποιημένα και κινούνται και κάνουν τουριστικές εκδρομές μέσα στην πόλη. Υπάρχουν 2-3 βασικά δρομολόγια που μπορείς να περάσεις και από πολλά στενάκια. Υπάρχει
τώρα που ήμουν τον Οκτώβριο, υπάρχει η Chinatown περιοχή όπου είναι όλο κινέζικα μαγαζιά και κατά βάση είναι Κινέζοι. Και καπάκι στην Chinatown συνδέεται η ιταλική περιοχή που την καταλαβαίνει γιατί έχει ιταλικό στυλ. Τα μαγαζιά είναι ιταλικά φτιαγμένα, με ιταλικό στυλ, τα καφέ είναι ιταλικά, η νοοτροπία είναι ιταλική, ζουν Ιταλοί κατά βάση. Σε όλα αυτά μπορεί να περάσει και να σου οδηγήσει και, και μπροστά από τη γέφυρα, την Golden Gate που είδαμε και σε πολλά άλλα μέρη. Το Golden Gate Park είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα που μπορεί να βρει κάποιος να δει στην Αμερική. Έχει πάρα πολλά φυτά και πάρα πολλά άλλα αξιοθέατα μέσα που μπορούμε να περιηγηθούμε και να δούμε. Το Twin Peaks που βλέπουμε εδώ πέρα είναι δύο λόφοι γύρω στα 1500 πόδια στο Σαν Φρανσίσκο που μπορείς να ανέβεις και να δεις όλο το Σαν Φρανσίσκο, το οποίο είναι τεράστιο. Είναι η μοναδική λόφη που μπορείς να βρεις στην περιοχή έτσι ώστε να έχεις μια πανοραμική θέα και να δεις τα πράγματα από πιο ψηλά. Πάρα πολύ ωραία, δημιουργείται πάρα πολύ ωραία αίσθηση και κυρίως αν πας που δει ο ήλιος είναι ακόμα πιο ωραία. Αν το εκμεταλλευτούμε σε τέτοια διαδικασία. Τώρα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχω αφαιρέσει διότι δεν γίνεται να τα δείξουμε όλα και να πάμε σε όλα. Έχω βάλει τα πιο σημαντικά που θεωρώ. Ένα από αυτά είναι επίσης το Palace of Fine Arts. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά έργα τέχνης. Σύνοτι είναι το μοναδικό που έχει, που έχει μείνει παλάτι από την παλιά εποχή, από το 1800 που υπήρχε στο Σαν Φρανσίσκο. Θεωρείται από τα πιο ωραία αξιοθέατα που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να δει επίσης στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Τώρα, από εκεί θα φύγουμε οδικώς να πάμε στο Λος Άντζελες. Στην πορεία υπάρχει ένα. Είναι προς τους λόφους από το Σαν Φρανσίσκο για Λος Άντζελες, ένα Yosemite Park. Είναι λίγο μακριά, οπότε δεν το έχω συμπεριλάβει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει επίσης κάτι καταράκτες, έχει διάφορα πράγματα. Έχω κάνει μια... Εδώ είναι μια απλή ενημέρωση, έτσι. Τώρα, το Λος Άντζελες έχει επίσης πάρα πολλά πράγματα κάποιος να δει. Θα κινηθούμε οδικώς παραλιακά και θα φτάσουμε στο Λος Άντζελες για όσους μπορέσουν να έρθουν στο ταξίδι. Παράδειγμα, μπορούμε να δούμε το Griffith, το αστεροσκοπείο και το πάρκο του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να δεις από εδώ ακόμα και το Hollywood απέναντι τον λόφο που έχει το Hollywood που βλέπουμε στις ταινίες και τα γράμματα του Hollywood. Να τα δεις από κοντά ή έχεις βγάλει και φωτογραφία να φαίνονται από πίσω. Ένα μέρος που μπορούμε είναι μέσα στα top 3 μέρη που μπορείς να πας στο Los Angeles και πρέπει να έχεις δει. Σίγουρα πρέπει κάποιος να επισκεφθεί τα Universal Studios. Υπάρχουν και τις Paramount Studios επίσης στην περιοχή. Ο Παντελής είναι έτοιμος να αγοράσει από τώρα. Βλέπω, υπάρχει το California Science Center, το οποίο έχει μέσα διάφορα πράγματα που αφορούν... βγήκε και ο James Brown. Έχει διάφορα πράγματα που αφορούν διαστημικά. Εδώ βλέπουμε ένα από τα πιο παλιά που είχαν διαστημικά διαστημόπλια για ένα αεροσκάφη για να πηγαίνουν στο διάστημα. Υπάρχουν και πάρα πολλά αξιοθέατα που μπορούμε να δούμε. Ένα από του ωραιότερου δρόμου είναι το Rodeo Drive. Εκεί πέρα, παιδιά, όταν είχαμε πάει πριν 3 χρόνια, ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε σε μαγαζί, τεράστιο. Δηλαδή, έβλεπε τα Prada, έβλεπε τα Louis Vuitton, έβλεπε τα Chanel. Δεν είναι ότι σε εντυπωσιάζουν τα μαγαζιά, είναι το πώς είναι ο χώρος διαμορφωμένος. Ήταν τόσο μεγάλα, σαν να λέμε ένα εμπορικό εδώ πέρα, ήταν το μαγαζί της Chanel. Και ακριβώς ένα δίπλα ήταν της Louis Vuitton. Και ούτω καθεξής. Μάλιστα, εκεί πέρα είχαμε συναντήσει συνεργάτες της Ντουγκάτι, της πάρα πολύ φθηνές, πολύ φθηνές, κυκλοφορούν στο εμπόριο. Κάτι πανάκριβα αυτοκίνητα που είναι και συλλεκτικά και το συγκεκριμένο που βγάζαμε φωτογραφίες το έχει ένας άνθρωπος ο οποίος για να κάνεις ραντεβού με στο μαγαζί του πρέπει να έχεις ήδη προδιάθεση ότι θα πληρώσεις πάνω από 50.000 ευρώ. Αλλιώς δεν σου κλείνει ραντεβού. Είναι κλειστό το μαγαζί. Πας κλείνεις ραντεβού και αν είσαι τεθειμένος να ξοδέψεις για να ντυθείς στιλιστικά, να ράψεις πάνω σου κουστούμια, ρούχα και τα υπόλοιπα, πρέπει να είσαι πάνω από 50.000 για να σου ανοίξει. Αυτός είχε ένα από τα καλύτερα πιο ακριβά αυτοκίνητα. Πολλά τέτοια αυτοκίνητα και λιμουζίνες και Rolls Royce και πανάκριβα αυτοκίνητα θα τα βρεις εκεί. Δηλαδή, εμένα η αίσθηση όταν το βλέπα ήταν ότι. Α, μια Ferrari. Σαν να περνάει ένα Fiat. Έλεγες τώρα,
Ήταν κάτι το πολύ μικρό η Ferrari, εκεί η BMW. Προφανώς είναι η Disneyland, ένα επίσης άλλο πολύ ωραίο μέρος που μπορούμε να επισκεφτούμε, από τα πιο ωραία μέρη, και νομίζω πρέπει να είναι η καλύτερη Disneyland που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, η Disneyland του Los Angeles, με πάρα πολλά πράγματα. Να, εδώ είναι από τα αυτοκίνητα που μπορείς να δεις. Υπάρχει μουσείο αυτοκινήτων, το οποίο έχει πάρα πολλά, έχει από πολύ παλιά αυτοκίνητα μέχρι και καινούργια, όπως είναι η Ducati εδώ πέρα και ούτω καθεξής. Lamborghini και παλιά και συλλεκτικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα που έχουν παίξει σε ταινίες, το οποίο ήταν σε ένα Automotive Museum. Φυσικά, το Star Wars που μπορούμε να περπατήσουμε στα αστέρια. Εδώ είναι τυχαία μπήκε η φωτογραφία του Donald Trump. Όπως βλέπετε, να περπατήσει στα αστέρια έχει πάρα πολλά πράγματα, να βγάλει τις φωτογραφίες. Έχει Hard Rock καφέ παραδοσιακό, το γνωστό καφέ Hard Rock που όλοι μπορεί να σε πολύ κόσμο αρέσει. Τώρα, αυτά είναι μερικά, έτσι. Las Vegas. Το αγαπημένο Las Vegas. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι από την Las Vegas Strip, την κεντρική οδό του Las Vegas. Αυτό το θέαμα που βλέπετε μπροστά είναι στο ξενοδοχείο. Είναι γιγάντια κύματα τα οποία παίζουν μαζί με μουσική, με διάφορα τραγούδια, είτε κλασικής είτε σύγχρονης μουσικής, και στο τέλος πάντα κλείνει παίζοντας τον εθνικό ύμνο της Αμερικής όταν είναι το βράδυ να σταματήσει, τα οποία φτάνουν στο ίδιο στο ξενοδοχείο. Κάποιος τι μπορεί να κάνει στο Las Vegas? Βεβαίως είναι σίγουρο ότι πρέπει να πετάξει και να δει τον Grand Canyon. Συμβουλή μου και όλων των παιδιών που έχουν πάει να το δεις με ελικόπτερο. Υπάρχει ολόκληρο tour που σε παραλαμβάνει λιμουζίνα από το ξενοδοχείο σου. Εσύ δεν κάνεις τίποτα. Έχεις το διαμαρτύριο χέρι και ένα χαμόγελο. Μπαίνεις μέσα στη λιμουζίνα, σε πάει στο αεροδρόμιο, μπαίνεις στο ελικόπτερο, πετάς, πας πάνω από το hover dam. Θα σας το δείξω μετά, είναι το μεγαλύτερο φράγμα. Είναι τεράστιο. Θα μου πεις καλά φράγμα, θα δούμε. Άμα το δείτε, θα καταλάβετε. Είναι τεράστιο. Υδροδοτεί ολόκληρη την Καλιφόρνια. Ξαναλέμε μια χώρα. Παρέχει ρεύμα για μια χώρα. Ένα φράγμα. Υπάρχει το. Και μετά μπορεί να δει τον Grand Canyon να πετάξει σε όλε τι περιοχέ μέσα που έχει, που αλλάζει χρώματα, αλλάζουν καταστάσει. Είναι διαφορετικό. Είναι κάπου κόκκινο το χώμα, μετά είναι αμόδε, μετά είναι γκρι, μετά πηγαίνει σε κοιλάδε. Και να προσγειωθεί στην περιοχή των Ινδιάνων, να φά και να βγάλει φωτογραφίε. Πολλοί έχουν βγάλει εκεί φωτογραφίε μέσα στην περιοχή εκείνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο κάποιο να το δει και πρέπει να το κάνει πετώντα. Και στην επιστροφή φυσικά να πετάξει πάνω από το Las Vegas, έτσι ώστε να το δει πανοραμικά, να πάρει την καλύτερη εικόνα που μπορεί, να έχει δει τα μεγάλα τα ξενοδοχεία και την Las Vegas, την τηλεοφόρο Las Vegas από ψηλά. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα από το Grand Canyon. Είναι αχανές, είναι το μεγαλύτερο φαράγγι του κόσμου, πρέπει να σας πω, παγκοσμίως είναι το μεγαλύτερο φαράγγι. Αυτό είναι το φράγμα το hover dam. Από το ελικόπτερο αυτή τη στιγμή που η φωτογραφία αυτή και φαίνεται έτσι, φανταστείτε πώς θα είναι από κοντά, αν φαίνεται τόσο μεγάλο το ελικόπτερο. Προφανώς κάποιος, αν κάτι πρέπει να κάνει τα βράδια, πρέπει να κάνει και την υπόλοιπη μέρα να κάνει βόλτα στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία, επικοινωνούν μεταξύ τους, έχουν τεράστια εμπορικά μέσα. Το καθένα είναι διαφορετικό. Το Bellagio, το Caesar Palace, όλα τα ξενοδοχεία. Πρέπει να περπατήσεις στον δρόμο τη Las Vegas Strip από την αρχή που ξεκινάει το Welcome Las Vegas, που βγάζει τις περίφημες φωτογραφίες, μέχρι τέλος, στη στρατόσφαιρα. Αυτό μπορεί να πάρει και, αν θες να δεις καλά, και δύο μέρες να περπατάς. Προφανώς να βγάλεις φωτογραφία στο Welcome Las Vegas. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, κοιτούσα ότι κάποιος μπορεί, άμα έχει όρεξη, να κάνει skydiving. Κάποιος μπορεί να κάνει το άλλο που είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο και έχει από κάτω τον ανεμιστήρα και δουλεύει ο ανεμιστήρας και εσύ πετάς στον αέρα και ορίσαι. Κάποιος μπορεί να πάει να νοικιάσει πανάκριβα αυτοκίνητα και να τρέξει σε κούρσες μέσα σε πίστες. Είτε drift car αμάξια, είτε Lamborghini, είτε Ferrari. Γκαλάρντο Lamborghini έβλεπα, ξέρω εγώ, και αναλόγως τι γούστα έχει ο καθένας. Στη στρατόσφαιρα μπορεί να ανέβει και να κάνει και bungee jumping από εδώ. Και να δει και το Las Vegas από ψηλά. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αν το έχεις δει από το ελικόπτερο, δεν χρειάζεται να πάρει να το δεις εκεί πάνω. Το σημείο όμως εκείνο είναι το μεγαλύτερο, το πιο ψηλό εμπορικό κέντρο παγκόσμιος. Είναι ρεκόρ Guinness. Το πιο ψηλό εμπορικό κέντρο είναι στη στρατόσφαιρα. Υπάρχει εκεί μέσα και η εικόνα το ρεκόρ Guinness. Καξίζει κάποιος να ανέβει να το δει. Κάποια από αυτά που σας έχω πει μέχρι στιγμής έχουν κόστος, κάποια δεν έχουν κόστος. Δηλαδή είναι απλά να περάσεις. Τα έξοδα, όπως τα έχω υπολογίσει μέχρι στιγμής, είναι κάπου στα 1.500 με 2.000 ευρώ.
Για να τα κάνεις όλα αυτά που σας λένε πάρα πολλά, εμείς έχουμε πάει, έχω πάει 3 χρόνια στο Las Vegas για να κάνω όλα αυτά που σας έχω πει. Δεν τα έκανα σε ένα χρόνο. Εκτίμησή μου, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι αν θέλεις να δεις μια περιοχή, να δεις όλα αυτά που λέω, θα χρειαστείς, βάζοντας τα γεμάτα, να μην, για να έχεις και κάποια έξοδο που προκύπτουν τελευταία στιγμή, 4 εκατοστάρικα για να δεις αξιοθέατα και πράγματα, για να μην πάμε και ψάχνουμε να βρούμε πού είναι τα δολάρια και τα ευρώ. Αν θες να δεις όλα αυτά, μπορεί κάποιος να δει ένα μέρος από αυτά ή προφανώς θα βγει ένα πρόγραμμα που να είναι πιο οικονομικό και να βολεύει όλους. Τώρα, το Fat Trip γιατί γίνεται? Γιατί πάντα όποτε έχουμε πάει έχουμε περάσει καλά, δένουμε σαν ομάδα περισσότερο και είναι αυτό που θυμόμαστε στη ζωή μας. Πρέπει όμως να πω ότι σκοπός δεν είναι να πούμε από τώρα θέλω 2-2,5 χιλιάρικα, ok, κανένα πρόβλημα και αρχίζω να κάνω αποταμίευση. Σκοπός είναι να πούμε ότι να πάω να γίνω ένα σμαράγδι 300, διαμάντι 300, να πάω και στο Αλντεμάρ το ξενοδοχείο τον Ιούνιο, να το έχω κάνει μέχρι το Μάρτιο, να μαζέψω χρήματα, επομένως, μέσα από την επιχείρηση, όχι μέσα από την καθημερινή μου εργασία, μέσα από το πλάνο μου, μέσα από το πλάνο μου Β, μέσα από την επιχείρησή μου εδώ πέρα, έτσι ώστε να έχω όλη την καλή διάθεση να νοικιάσω τη Lamborghini την Gallardo με 250 ευρώ, γιατί είμαι πιτσιρικάς και θέλω να κάνω αυτό, να κάνω skydiving, να πάρω την οικογένειά μου και να μπω μέσα στα αξιοθέατα, να πληρώσω το πολύ καλό, να μπορώ να έχω άνεση και να το ευχαριστηθώ. Και γενικώς θα έχω βγάλει και τα χρήματα μέσα από τη δραστηριότητά μου. Εκείνη είναι όλη η ομορφιά και η διαδικασία. Και όχι κάποιος να πούμε ότι απλά για να έρθει μαζί και να περάσει καλά και να έχει και κάποια να έχει ωφέλη και θα ταξιδέψει στους ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν ξαναπάει, έρχεται. Το σκοπός είναι να έχουμε βγάλει τα χρήματα γιατί αλλιώς θα είναι σαν να πληρώνουμε εμείς να πάμε. Υπάρχουν κάποια έξτρα έξοδα που είναι πάγια, όπως να βγάλεις μια άδεια εισόδου στη χώρα που είναι 14 δολάρια, δεν είναι κάτι φοβερό, δεν το αναφέρω καν. Ή κάποια κοινά έξοδα περί αυτοκινήτων και να μοιραστούμε αυτοκίνητο. Γενικώς είναι έξοδα που τα έχω βάλει μέσα στο ποσό. Τώρα, προφανώς δεν πρέπει να παραλείψουμε καθόλου αν κάποιος θέλει να κάνει ψώνια. Πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια τώρα δεν έχω αγοράσει ούτε ένα ρούχο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ακούγεται σε κάποιους περίεργο, παράξενο ή ρατσιστικό, αλλά όταν πηγαίνει στην Αμερική και έχει δυνατότητα να παίρνει το πουκάμισο, το Calvin Klein 10 δολάρια, 10 ευρώ και τα καλά τα ρούχα πάρα πολύ φθηνά, προφανώς ανανεώνεις την καρδαρόμπα σου κάθε χρόνο στην Αμερική. Αυτό το λέω γιατί είναι πολλοί κόσμοι που μπορεί να θέλει να έρθει, να έχει υπόψη του ότι πάντα ό,τι αφορά σε ρούχα, συσκευές και όλα αυτά, φθηνότερα. Τώρα με την ισοτιμία σου να μην είναι τόσο φθηνά, αλλά και πάλι είναι φθηνότερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Προσοχή εδώ πέρα, παντού υπάρχουν outlet και μαγαζιά για να κάνουμε αγορές. Καλό είναι κάποιος να ξέρει τι θέλει να αγοράσει, αν τα έχει κάνει λίστα. Εάν δεν γνωρίζει τι θέλει να αγοράσει, επειδή θα μπεις μέσα και όλα είναι ευκαιρία, κινδυνεύεις να πάρεις όλη τη σειρά σε όλα τα ρούχα. Σε όλα δεν τα χρειάζεσαι. Έχει συμβεί αυτό σε συνεργάτες. Όταν είχα πάει πρώτη φορά, με έχει συμβουλέψει ο Κύριος να έχω λίστα και να ξέρω ακριβώς τι θέλω να πάρω. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα την πρώτη φορά. Εγώ το έκανα όμως. Γιατί για να μου το λέει κάτι θα ξέρει. Αφού έχει πάει τόσα χρόνια, έμαθα να ακούω αν κάποιος ξέρει και έχει κάνει. Οπότε τη γλίτωσα. Γιατί έχω δει συνεργάτες να έρχονται χωρίς να ξέρουν, να τα έχουν αγοράσει όλα και να κάθονται μετά 5 μέρες για να μην ξέρουν τι να κάνουν και πώς να γυρίσουν πίσω. Να είναι δηλαδή στο τώρα τι γίνεται. Έχω λίγα λεφτά και μην βγει κανένα άλλο έξοδο και μην κάτι συμβεί. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε τι θέλουμε και πόσο σκοπεύουμε να ξοδέψουμε. Παράδειγμα, για αγορά εσόρουχων, για αγορά παντελονιών, για αγορά πουκάμισων, για αγορά από σακάκια. Να ξέρεις περίπου. Εγώ θέλω να πάρω 2 τεμάχια και να ξοδέψω γύρω στα 200 ευρώ, παράδειγμα. Αυτό αφορά τα ψώνια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν ήταν τόσο πολύ. Δεν είναι κάποια εκπαίδευση να κρατήσει ώρα και όλα αυτά. Είναι το νούμερο ένα βήμα στα βήματα που έχουμε για την επιτυχία. Το όνειρο, το οποίο πρέπει να το τρέφουμε καθημερινά. Και ένα από τα καλύτερα πράγματα είναι αυτό. Δηλαδή, πριν καθόμασταν εδώ πέρα στο δωμάτιο μαζί με το συνεργάτη μας και συγκάτοικό μου, τον Θοδωρή τον Κολιανίδη, και ήταν και ο Αριστοτέλης όπως είναι τώρα εδώ τα παιδιά, και λέγαμε και τους έδειχναν ότι μπορούμε να κάνουμε και dream car, αυτοκίνητα και αυτά. Και είχαν ενθουσιαστεί και λένε: Πω, και εγώ γιατί δεν το έκανα αυτό την προηγούμενη φορά. Του λέω: Εντάξει, Θοδωρή, θα πάμε την επόμενη. Θα τα κάνουμε, λέω, και τα μάτια και θα τα οδηγήσουμε και όλα. Και μάλιστα μου έλεγε ότι θέλει άλλα 7 άλματα για να πάρει δίπλωμα να πηδάει αεροσκάφη και ότι θα το έχει κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή άρχισε αμέσως στο μυαλό του να παίζει και να κάνει όνειρο του τι θα συμβεί και τι γίνεται στην προοπτική ότι θα πάμε ταξίδι.
Και να έχω κάνει και θέλω να κάνω κι άλματα. Και θέλω... Γενικώς έλαβε το πρόσωπό του. Ήταν σαν να έβλεπα μικρά παιδιά απέναντι μου που του έχει τάξει, θα του πάρει παγωτό. Ενώ θέλουν παγωτό. Είναι λάμπουν, περιμένουν πότε θα έρθει η ώρα του παγωτού. Φυσικά εκεί μπήκα εγώ να του χαλάσω το όνειρο. Πρέπει να γίνεται σμαράγδι 300 και διαμάντι 300 και μετά συζητάμε για να έρθετε και το καθεξής. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Άρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.